θα περάσουμε στην τρίτη μάχη με όρους K1 για την κατηγορία των 90 κιλών. Για την κόκκινη γωνία, παρακαλώ, το Μάριο Μπαριτσάνου από τη Ρουμανία να έρθει στο ρινγκ. Από τα ρίκ λόγω σοβαρού τραυματισμού, απόψε επιστρέφει για την μπλε γωνία και την Ελλάδα Βασίλης Γκρίκοπ Καραγιαννίδης. Με 14 αγώνες, 12 νίκες, 5 νοκάουτ. Είναι 34 χρονών, προπονητής του αγαπητός Γιώργος Καριώτης από την Πάτρα. Πρόκειται για τον Μάριο Μπαριτσάνου από τη Ρουμανία. Ο μαχητής στην πλεγωνία με 7 αγώνες, 6 νίκες, 2 νοκάουτ. Είναι 23 χρονών, μαθητής του σπουδαίου δασκάλου Κώστα Θανασόπουλου από τη σχολή Fighters. Κατέχει το τίτλο του θεσμού, είναι No Limit Champion για την κατηγορία των 81 κιλών. Απόψε επιστρέφει είναι ο Βασίλης Γκρίκοπ Καραγιαννίδης. Διαιτητής του αγώνα ο Νίκος Δροσόπουλος. Καλή τύχη και στους δύο. Μπαριτσάνου εναντίον Καραγιαννίδη, μια σπουδαία αναμέτρηση στα 90 κιλά, K1 Rules, Καραγιαννίδης, μεγάλο comeback. Βέβαια, τρομερό comeback του Βασίλη Καραγιαννίδη που έρθει στη γωνία τον Κώστα Θανασόπουλο, ερχόμενος βέβαια από τη σχολή της Κάβαλας, μια και είναι καβαλιώτης του πάλι του Βασιλικού. Σωστά. Να πούμε λοιπόν ότι έρχεται μετά από μια διετή απουσία λόγω του τραυματισμού σοβαρού στη μέση του. Γιώργο, πραγματικά ανοίξει την κατηγορία των αθλητών No Limits. Εκπληκτικό. Με τόσο σοβαρό τραυματισμό και επιστροφή είναι σπάνιο. Πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Τον θυμόμαστε στη νίκη του στη Σεζημία στο θέατρο Πέτρας και Γης στη Θεσσαλονίκη πριν 2 χρόνια επί του Αλέξανδρου Γκερέκου. Και από την άλλη, βέβαια, έχουμε τον Μάριο Μπαριτσάνου που στη μία του έχει το προποντή από την Πάτρα τον Γιώργο Καριώτη. Ο αγώνας έχει ξεκινήσει. Καραγιαννίδης, δεξιογκάρτης, δηλαδή το καλό του χέρι είναι το αριστερό. Δύσκολος αθλητής για να το αντιμετωπίσεις. Πάντα είχαν όλοι προβλήματα με τους λεγόμενους νοτοχέριδες. Σωστά. Μπαριτσάνου, ένας αθλητής ο οποίος έχει πάρα πολλούς αγώνες στο ενεργητικό του. Έμπειρος αθλητής. Έρχεται από τη σχολή της Ρουμανίας. Βέβαια. Ελληνορουμανική αναμέτρηση και κλειστός πολύ καλός ο Μάριο Μπαριτσάνου. Εδώ ένα χτύπημα χαμηλά. Συμβαίνει αυτό. Είναι από τα χτυπήματα που βλέπουμε σε αγώνες και ο Ανδρούλς. Κανένα πρόβλημα, ο αγώνας θα συνεχιστεί. Καραγιαννίδης μπλε γάντια, Μπαριτσάνου κόκκινα. Καραγιαννίδης, άμεση απάντηση με 3 και 4 χτυπήματα πάνω στο τζεπ του Μπαριτσιάνου. Πολύ ωραία κίνηση από τον Βασίλη, όλοι περιμέναν να δουν αυτό το comeback του. Εδώ είδαμε πώς πέρασε δεξί τζεπ και ένα αριστερό κροσέ. Έψαξε να βρει κενό σημείο στην άμυνα του Μπαριτσιάνου. Κανένα πρόβλημα για τον έμπειρο Ρουμάνο πρωταθλητή. Πρέπει να φύγει από εκεί ο Μπαριτσάνου.
Ο Καραγιάννης αρχίζει τώρα και βγάζει όλα τα όπλα. Είναι ένας αθλητής που έχει όλα τα χτυπήματα. Βγάζει με μεγάλη ευκολία και γόνατα και κροσέ και high round kicks. Έχει όλο το πακέτο αυτό το αθλητής. Πολύ ωραία κίνησή του. Πραγματικά πολύ ωραία κίνηση. Κλειστός καλά ο Μάριος Μπατσάνου, ο Ρουμάνος. Αριστερό low στο πόδι στήριξης από τον Καραγιαννίδη. Η απάντηση με αριστερό ανοιχτό κροσέ από τον Μπαρτσιάνο. Είδαμε και κάποιες συστάσεις από τον Άφρα του Ρίνγκ, τον Νίκο Τωροσόπουλο, τον πανέμπειρο διαιτητή. Πολύ έμπειρος διαιτητής. Μια μικρή επέλαση εδώ από τον Μάριο Μπαρτσιάνο, τον κρατάει. Κλειστός καλά ο Βασίλης ο Καραγιαννίδης. Ένα reverse round kick που επιχείρησε ο Μπαρτσιάνου. Πέρασε, βέβαια, απάντησε ο Βασίλης με ένα low kick που ανταπέδωσε ο Μπαρτσιάνου. Μπαρτσιάνου που βλέπουμε ότι έχει πυγμαχική βάση, προσπαθεί να βγάλει και πόδια, αλλά όχι με μεγάλη επιτυχία. Από την άλλη, ο Καραγιαννίδης με συνεχόμενη κίνηση, η οποία του επιτρέπει να φεύγει από τα πόδια και από το πεδίο βολής με τα πόδια του Μπαρτσιάνου. Πολύ ωραία χτυπήματα τον Καραγιαννίδη, τα χέρια του πραγματικά. Έχει βέβαια και τη θητεία του στην πυγμαχία. Ακριβώς, και φαίνεται αυτό από την κίνησή του. Καραγιαννίδης, αριστερό-δεξί, μάλλον δεξί-αριστερό κροσέ. Πέρασε, μάζεψε ακόμα ένα σημείο. Εδώ έχουμε μια μικρή διακοπή, είχε φύγει η Μασέλα από τον Μάριο Μπαρτσιάνου. Αριστερό medium round kick Γιώργο, πέρασε το σημείο ο Καραγιαννίδης. Τέλος πρώτου γύρου και ο Ανδρούλς 3 γύρι των 3 λεπτών. Για να δούμε λοιπόν τι θα μας επιφυλάσσουν οι επόμενοι δύο γύροι. Να πούμε και την, θα λέγαμε, στήριξη των ιδιωτών, κάποιων ιδιωτών που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα μια διοργάνωση. Κοντά στα No Limits και στο No Limits 22 τα Extreme Stores, ο πυγμαϊκός εξοπλισμός Olympus και φυσικά το νέο ισοτονικό ποτό Osi. Επίσης ο όμιλος Aerotel για την φιλοξενία των αθλητών και το γυμναστήριο Air Power Fitness. Βοηθή έξω. Fight for Life, No Limits 22. Είμαστε έτοιμοι για τον δεύτερο γύρο στην αναμέτρηση Καραγιαννίδη με Μπαρτσιάνου. Καραγιαννίδης τώρα θα πρέπει να αρχίσει να δουλεύει περισσότερο τα σερί του. Ουσιαστικά... Ωραίο λάξιμα, πολύ ωραίο λάξιμα. Ανοίγει τον γύρο ο Καραγιαννίδης με ένα ψηλό high kick και ένα στο σώμα και άλλο στο και κεφάλι. Ένα αριστερό high round kick που και αυτό πέρασε. Μπαρτσιάνου πρέπει να προσέξει τα πόδια του Καραγιαννίδη. Αρχίζει να ανεβάζει στροφές ο Βασίλης. Είναι αυτό που πρέπει να κάνει στο δεύτερο γύρο. Είναι και διψασμένος, χωρίς ότι έχει μια εποχή 2 ετών. Ένας αθλητής που έδειχνε εξ αρχής ότι θα είναι ένα από τα μεγάλα σημερινά ταλέντα. Εδώ είδαμε πώς άλλαξε κάτω ο Καραγιαννίδης και πέρασε το δεξί του ανοιχτό κροσέ, έχοντας πάρει αντίθετη γκάρτ. Είναι πολύ έμπειρος αθλητής και πολύ έξυπνος. Μου αρέσει γιατί έχει καλή τακτική. Έχει δουλέψει πάρα πολύ πάνω του ο προπονητής του, ο Κώστας ο Αθανασόπουλος. Σωστά. Πολύ ωραία χτυπήματα από τον Καραγιαννίδη. Ωραία κίνηση. Μπαρτσιάνου πρέπει να βρει τον τρόπο να σπάσει την απόσταση στον Καραγιαννίδη. Πρέπει να βρει τον τρόπο να έρθει πιο κοντά και να δουλέψει εκεί. Ωραία, όπως τώρα το γόνατό του. Πραγματικά. Όσο αφήνει την απόσταση στα μέτρα του Καραγιαννίδη. Ο Καραγιαννίδης έχει ξεκάθαρο πλεονέκτημα. Έτσι, και πρέπει να αρχίσει να μαζεύει σημεία, διότι ο Καραγιαννίδης ήδη από τον πρώτο γύρο μαζεύει σημεία και ωραία χτυπήματα, πάλι με τα χέρια, ο Βασίλης. Και άλλο ένα αλλάξιμα ψηλά, δεν δείχνει να ανησυχεί τον Μπαρτσιάνου με την άμυνά του. Αριστερό-δεξί τώρα από τον Μπαρτσιάνου, ο οποίος προσπαθεί να ανεβάσει ρυθμούς και το καταφέρνει σε αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα του αγώνα. Η απάντηση όμως άμεση από τον Καραγιαννίδη, φεύγοντας προς τα πίσω, έδωσε αριστερό-δεξί, χαρακτηριστικό της πολύ καλής τεχνικής του κατάρτισης. Μαζεύει πολλά σημεία, Χρήστο Βασίλης. Μαζεύει πάρα πολλά σημεία. Μπαρτσιάνου πρέπει να κλειστεί. Πρέπει να κλειστεί και να προσπαθήσει όπως τώρα να βγάλει
τα αγκιστρωτά του χτυπήματα. Βέβαια, εκείνη στη Βασίλη είναι μοναδική. Ένα πολύ ωραίο παρέ πριν να φύγει από τη γωνία. Για 90 κιλά αθλητή, βέβαια. Γιώργο, πολύ καλή κίνηση. Χειρολεκτικά άδειασε το Ρωμάνο. Ωραίο αριστερό. Το καλό χέρι του Βασίλη. Θα πρέπει ο Καραγιαννίδης στην ώρα που δίνει το αριστερό του κροσέ να σημαδέψει μέσα και να περάσει μέσα από τα γάντια ή έξω από, από τα γάντια του Μπαριτσιάνου ώστε να έχει ακόμα μεγαλύτερα αποτελέσματα. Το πολύ καλό του αυτό αριστερό χτύπημα. Και είδαμε τώρα ένα αριστερό high round kick. Ο Μπαριτσιάνου έδειχνε να ζαλίστηκε, ναι, αλλά ναι. Δεν ξέρουμε, πέρασε μέσα από την άμυνα. Είναι έμπειρος, το δείχνει, ξανακλίνει την απόσταση. Θα το δούμε στα highlights του δεύτερου γύρου. Μπαριτσιάνου προσπάθησε τώρα να περάσει αριστερό-δεξί κροσέ. Τελειώνει ο δεύτερος γύρος. Νομίζω ότι και αυτός ο γύρος θα μπορούσαμε να τον δώσουμε στον Βασίλη Καραγιαννίδη. Με την επέλασή του, κάπου εδώ ήταν και το λάκτισμα που είχες πει. Θέλω να το δω πάλι, για να καταλάβουμε. Ωραίο uppercut, πραγματικά πολύ ωραίο χαμηλά. Όπως τώρα το αριστερό του κροσέ, αυτό πρέπει να συνεχίσει να το κάνει ο Καραγιαννίδης. Να το περνάει έξω από το οπτικό πεδίο του Μπαριτσιάνου. Πρέπει να τα δώσει όλα πλέον σε αυτό το τρίτο γύρο ο Μάριος Μπαριτσιάνου. Αν θέλει να καλύψει τα σημεία ουσιαστικά και κυρίως του δεύτερου γύρου. Να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την στήριξη του Υπουργείου Αθλητισμού Πολιτισμού στο άθλημά μας, στο kickboxing και στην διοργάνωση No Limits 22. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο και πιο κρίσιμο γύρο της αναμέτρησης. Τρίτος γύρος. No Limits 22, Fight for Life, οι αγώνες προς τιμήν του Ορέστη Κουγκάη. Καραγιαννίδης αμέσως μπήκε με αριστερό δεξί και βήμα πίσω αποφεύγει την όποια επίθεση είχε σκοπό να εκτελέσει ο Μπαριτσιάνου. Δεν αφήνει ουσιαστικά στον Ρουμάνο τα περιθώρια να μικρύνει την απόσταση και να δώσει τα χτυπήματά του. Πολύ έξυπνος ο Βασίλης Καραγιαννίδης. Του το επιτρέπει βέβαια και η πολύ καλή ελαστικότητα στην κίνηση που έχει. Έτσι. Γόνατο τώρα από τον Καραγιαννίδη. Μπαριτσιάνου προσπαθεί να κλειστεί. Πολλά... Έχει αρχίσει ο Καραγιαννίδης, έχει κάνει ένα σερίχτημα των 8-9 χτυπήματα. Πολύ καλός ο Καραγιαννίδης. Δεν σταματάει. Ολοκληρωμένη εμφάνιση. Και ένα comeback που όλοι περιμέναμε, γιατί είναι ένας αθλητής που σίγουρα θα παίξει πολύ σύντομα και θα τον δούμε σε εξίσου σημαντικές αναμετρήσεις. Το χρώσταγε ο Βασίλης Καραγιαννίδης, έχει πολλούς φαν στο κομμάτι του kickboxing και είναι και βέβαια παιδί του No Limits, έχοντας τον στα No Limits της Θεσσαλονίκης πριν 2 χρόνια, στο δικό του κοινό της Βόρειας Ελλάδας. Ο καβαλιώτης, αθλητής του Κώστα Θανασόπουλου, δείχνει εδώ πραγματικά τις αξίες του και πραγματικά τις βγάζει. Ξερεί πάλι από τον Καραγιαννίδη Γιώργο, βλέπουμε αριστερό. Διπλό αριστερό κροσέ, αποφυγή με βήμα προς τα πίσω. Κοίταξε πολύ ωραία αποφυγή. Τον άδειασε, φοβερό, μπράβο του. Εξαιρετική. Το comeback είναι κίνηση από τα καλύτερα. Με βήμα προς τα πίσω τον Καραγιαννίδη. Τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ η πυγμαχία. Κοίταμε τώρα ένα πολύ ωραίο παρέ και ταυτόχρονα το δεξί κροσέ την ώρα που έβγαινε στην ευθεία ο Μπαριτσιάνου. Ο οποίος Μπαριτσιάνου προσπαθεί να βρει την απόσταση την οποία. Και για τρίτο συνεχόμενο γύρο προσπαθεί. Αλλά η κίνηση του Καραγιαννίδη είναι μοναδική. Είναι προβλέψιμος για τον Καραγιαννίδη τον Μπαριτσιάνου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ουσιαστικά διαβάζει όλα τα χτυπήματα ο Καραγιαννίδης. Είναι έτοιμος να περάσει και κόντρες προς τα πίσω, αλλά και κόντρες όταν είναι σε αναμονή. Αγκαλιάσματα εδώ και από τους δύο. Βρισκόμαστε... Αριστερό high round kick. Από τον Καραγιαννίδη. Πέρασε, ναι, αυτή είναι στην πραγματικότητα. Προσπάθησε τώρα ο Μπαριτσιάνου με ένα εκρηκτικό αριστερό κροσέ να περάσει πάνω από την άμυνα του Καραγιαννίδη. Με πολύ ωραίο βήμα πίσω. Και εδώ πάλι, πολύ κοντά ήταν το δεξί κροσέ του Μπαριτσιάνου και ένα αέριο κροσέ. Προσπάθεια να βρεθεί κοντά και ο αγώνας... Τελειώνει ο αγώνας.
Μπαριτσιάνου εναντίον Καραγιαννίδη. Τα highlights εδώ του τρίτου γύρου. Περιμένουμε το αποτέλεσμα. Εξαιρετική μάχη! Και η τρίτη μάχη του Νολίμιτς. Και θα ανακοινώσουμε το αποτέλεσμα. Όλοι οι μαχητές απόψε δίνουν κυριολεκτικά την ψυχή τους. Σύμφωνα λοιπόν με ομόφωνη απόφαση των κριτών, νικητής της τρίτης μάχης για απόψε. Μπλε γωνία, Βασίλης Γκρίκοπ Καραγιαννίδης. Κάτοχος του θεσμού, No Limits στην κατηγορία των 81 κιλών, πλέον παίζει στην κατηγορία των 90, έλειψες 2 χρόνια όμως. Πόσο δύσκολο ήταν να επανέλθεις αγωνιστικά, Βασίλη μου? Ήταν πολύ δύσκολο. Είχα πολύ υποστήριξη από τους δικούς μου και ανθρώπους που ξέρουν τι τράβηξα. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό που πέρασα, γιατί δεν υπάρχει λόγος, νομίζω. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο πάντα. Αναγωνίζω πλέον σε 9 κιλά και επιφυλάσσουμε και καλύτερους αγώνες. Συγχαρητήρια και πάλι. Μπράβο για την υπομονή που έδειξες και επανήλθες πραγματικά θριαμβευτικά και πάλι. Συγχαρητήρια και στο Μάριο.